Θα έχουμε Σαββατοκύριακο κάποιες λίγες τοπικές βροχές στα δυτικά κατά κύριο λόγο. Και Δευτέρα, 25η, ίσως δούμε και κάποιες βροχές εδώ στην περιοχή μας. Εσείς θα δείτε τη Δευτέρα, πράγματι. Ναι. Τη Δευτέρα, όχι τόσο η Καβάλα, ναι, όσο η Αλεξανδρούπολη, η Δράμα, η Ορεστιάδα και κυρίως η Ξάνθη και η Κομοτηνή θα έχουν μερικές βροχές και καταιγίδες την ώρα περίπου της παρέλασης. Αυτό είναι το άσχημο. Αυτό. Δεν θα γίνει δηλαδή. Δεν νομίζω ότι θα είναι τόσο τρομερό το θέμα, αλλά ναι, περιστασιακά θα δυσκολεύσουν τα πράγματα. Στις υπόλοιπες ημέρες δεν φαίνεται να υπάρχει πουθενά πρόβλημα, ούτε το Σάββατο ούτε την Κυριακή. Μόνο απλά κάποιες συνεχές. Ο υδράργυρος στην Καβάλα θα φτάσει στους 17 το Σάββατο, τους 16-17, την Κυριακή τους 17-18, όπως και τη Δευτέρα. Και στην Αλεξανδρούπολη καλός ο καιρός θα είναι αύριο, με ηλιοφάνεια, όπως και σε όλες τις περιοχές. Αύριο περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι. Ο υδράργυρος θα φτάσει τους 16-17 με πάντα νοτιάδες, ενώ την Δευτέρα, την 25 Μαρτίου, ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στη Δράμα στους 19 βαθμούς Κελσίου, στη Κομοτηνή στους 18, ενώ μόνο στην Ορεστιάδα περιμένουμε να πέσει λίγο στους 15. Δεν φαίνεται να είναι κάτι σημαντικό, αλλά κάποιες βροχές την ώρα της παρέλασης δεν είναι αυτό, και καλύτερο. Αυτό. Απλά να το ξέρετε ότι η Καβάλα δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα. Οι υπόλοιπες όμως περιοχές και κυρίως Ξάνθη και Κομοτηνή θα έχουν κάποιες βροχές και δεν αποκλείται και προς και την Πόρα. Μάλιστα. Εκεί δηλαδή ίσως προκαλέσει κάποια προβλήματα. Ένα πέρασμα θα είναι. Ένα πέρασμα θα αυτό, είναι. Αυτό. Ένα πέρασμα θα είναι για ένα μισή ώρα, 20 λεπτά, κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Η Θράκη δηλαδή, κατά κύριο λόγο, όπως είπατε, όχι τόσο η Ανατολική Μακεδονία, παρά η Θράκη. Εκεί φαίνεται ότι θα έχουμε κάποιες καταιγίδες. Θα είναι περισσότερα τα φαινόμενα. Αυτό. Για να δούμε, καλές οι θερμοκρασίες πάντως. Ευτυχώς, καλός ή κακός ο Μάρτης, όχι γράφει μετά φέτος, αλλά να μην πω ότι γιαλαντεί τελείως. Όπως και ο Φλεβάρης και ο Γενάρης, δεν είχαμε ουσιαστικά χειμώνα φέτος. Και πάσχει η περιοχή, η δική σας ιδιαίτερα από βροχές. Σωστά. Και δυστυχώς άρχισε η ανθοφορία και τα δέντρα δεν πρόλαβαν να ξεκουραστούν στον λίθαργο, το χειμέριο λίθαργο που έχουν, για να μπορέσουν να αποδώσουν τώρα την άνοιξη περισσότερη καρποφορία. Αλλά είναι απότοκα όλα αυτά της κρίσης της κλιματικής που όχι μόνο απασχολεί την Ελλάδα, αλλά και τον κόσμο.